Λυκείο Σελέας απεργεί όχι μόνο για τις εξετάσεις ένα τετράμινο που όρισε ο Υπουργός, αλλά και για διάφορα προβλήματα που απασχολούν και τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές. Πρώτον, το ότι το σχολείο μας έχει πάρα πολλά λίγους μαθητές. Κινδυνεύει να κλείσει και το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα για το. Πρέπει οι μαθητές από Άστορ Μερίδιν και Κυπερούντα να έρχονται στο σχολείο μας ώστε να αυξηθούν οι μαθητές και να μην κλείσει το σχολείο. Έχουμε 100 χρόνια ιστορίας. Δεν γίνεται το Υπουργείο να αγνοεί τούτα τα χρόνια ιστορίας και να σκέφτεται μόνο το χρήμα και το πώς να εξοικονομήσει χρήμα. Το άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η κλάδη. Οι μαθητές που τη Δευτέρα Λυκείου και μετά δεν μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα που θέλουν ώστε να ακολουθήσουν το επάγγελμα που θέλουν. Δηλαδή το Υπουργείο κόφτει μας το μέλλον μας. Δεν μπορούμε να σπουδάσουμε εκείνο που θέλουμε. Τούτο είναι πολύ σημαντικό γιατί είπαμε μας ότι μια λύση είναι να πάμε ιδιαίτερα και να τα δούμε πανκύπριες. Είναι λύση τούτο. Το σχολείο της Σολέας βρίσκεται πολλά μακριά που πολλά ιδιαίτερα. Θέλουμε πάρα πολύ χρόνο να μετακινηθούμε ώστε να πάμε ιδιαίτερα, να έρθουμε πίσω, να διαβάσουμε. Θέλουμε μας πολύτιμο χρόνο. Επίσης, πολλοί μαθητές δεν έχουν το χρήμα για να κάνουν τούτο το πράγμα. Δηλαδή, τι σημαίνει τούτο. Ένας μαθητής που οικονομικά δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα ιδιαίτερα, θα σπουδάσει εκείνο που θέλει. Και το Υπουργείο είναι να μας αναγκάσει να σπουδάσουμε κάτι άλλο, επειδή δεν είμαστε πολλοί μαθητές στο σχολείο. Το Υπουργείο επίσης είχε μας υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα. Ότι θα γίνουν οι κλάδοι, ότι θα αυξηθούν οι μαθητές, ότι θα γίνουν διάφορα έργα στο σχολείο. Υποσχέσεις και μόνο υποσχέσεις. Όταν πάει πίσω στο γραφείο του Υπουργού, πετάσει τις κόλλες στον κάλαθο και τα αιτήματα δεν εκπληρώνονται ποτέ. Οι υποσχέσεις το αναιρούνται και εμείς βρισκόμαστε ξεκρέμαστοι στο να μην ξέρουμε τι θα ακολουθήσουμε και τι θα κάνουμε γενικότερα στη ζωή μας. Αυτό το πράγμα είναι ανεπιτρέπτο για ένα σχολείο. Πρόσωπος του Λυκείου Σολέας, θα ήθελα να εκφράσω την απόγνωση και τη δυσαρέσκεια των μαθητών με το θέμα ότι μας επέβαλε το Υπουργείο τις εξετάσεις ανά τετράμινα. Τούτο το γεγονός ανησυχεί πάρα πολύ τους γονείς, τους μαθητές και τους ίδιους τους καθηγητές. Η ύλη δεν βγαίνει. Ένα θέμα που θα θέλαμε να θίξουμε είναι η αφόρητη ζέστη που μπορεί να είμαστε ημιωρινά, αλλά σε σχέση με τη Λευκοσία και εμάς εμπειρά, και γι' αυτό θέλαμε να παρακαλέσουμε τον Υπουργό, επειδή είναι αφόρητη ζέστη, να μας κάνει κάτι είτε με ανερμιστήρα είτε με κλιματιστικό, γιατί είμαστε τρίτη ηλικίου, η ζέστη είναι αφόρητη και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στα μαθήματα. Ξέρουμε πως σε άλλα σχολεία υπάρχουν κλιματιστικά, υπάρχουν ανεμιστήρες, αλλά εμάς κανένας δεν μας ακούει, κανένας δεν μας διά σημασία. Δεν είμαστε παιδιά κατά τέρου Θεού. Πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα με τα παιδιά στην πόλη. Και παιδιά που μπορεί να μένουν ακριβώς μέσα στο κέντρο της πόλης, κοντά στα ημιωρινά, και έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Γίνεται έτσι να έχουν κλιματιστικά, και εμείς να είμαστε μέσα στην πυρά, και να προσπαθούμε να κάνουμε μάθημα. Ήδη οι καθηγητές δεν μπορούν να διδάξουν μέσα στην τάξη.